μια φορά δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να μην διαμαρτυρηθούμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας αλλά και η κυβέρνηση στο μαθητικό κίνημα. Εδώ και τρία χρόνια αγωνιζόμαστε ενάντια σε εξάσα τετράμινο με δημοψήφισμα από εκεί από τα μαθήματα, συλλογή υπογραφών κινητοποίησης έξω από την Υπουργή και το Υπουργείο. Καταθέσαμε πάρα πολλές φορές τη θέση μας στο Υπουργείο Παιδείας και στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Μαθητή. Δεν μας έλαβαν ποτέ υπόψη. Θα συνεχίσουμε μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν παρασταλεύουμε το μέλλον μας, ότι δεν παρασταλεύουμε με την παιδεία, ότι θέλουμε ολόπλευρη μόρφωση. Ξεκαθαρίσουμε πως κάθε κατεύθυνση ότι εμείς δεν θέλουμε το προηγούμενο σύστημα. Αγωνιζόμαστε για ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, που στόχο θα έχει την ολόπλευρη μόρφωση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και όχι την βαθμοδήρια και τον αναγωνισμό μεταξύ των μαθητών. Ως ΨΕΜ δεν μείναμε μόνο στην κριτική ενάντια στο μετρό, αλλά καταθέσαμε και συμβαστική πρόταση για διενέργεια 90 λεπτό διαγωνισμάτων εντοσχολικά και χωρίς εξεταστική περίοδο, ώστε να μειωθεί το αγχώς και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών και να δίνεται περισσότερη σημασία στους αλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή. Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας και καταργήση του εξάσου αντράμινου. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν έλαβαν ποτέ υπόψη την πρότασή μας, ενώ μας κοροϊδεύαν για την απέτησή μας να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Τελικά τροποποίησαν την νομοθεσία ήδη, φέροντας στα μέτρα τους με αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να βιώσουμε μια κατάσταση άγχους και πίεσης τους προηγούμενους μήνες. Στον αγώνα για καταργήση των εξαρτώσεων ανατράμινων δεν είμαστε μόνοι εκατοντάδες γονείς και καθηγητές. Είναι στο πλευρό μας, ενώ παράλληλα παρά τις επιμέρους διαφορές μας με τους οργανωμένους γονείς και τους οργανωμένους καθηγητές, μοιράζουν το ίδιο όραμα για ολοκλήρωση, μόρφωση και ανάπτυξη στην κριτική σκέψη. Συμμαθητές, συμμαθήτριες. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πρωτοφωνάξουμε για ακόμη μια φορά ότι οι εξάρτητες ανατράμινων δεν μπορούν να είναι το μέλλον της παιδείας του τόπου μας. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι μαθητές μας σε γραμματόζωα, σε ρομπότ που να σκέφτονται μόνο με τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον της παιδείας μας η αύξηση του άγχους και της πίεσης. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών και η αύξηση της παραπαιδείας δηλώνουμε με τη μαθητική μας παρουσία σήμερα ότι απαιτούμε το σχολείο που θα μας καλλιεργεί ολόκληρη μόρφωση και κριτική σκέψη. Το σχολείο που θα δίνει βαρύτητα σε εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης και όχι μόνο στο γραπτό. Το σχολείο που θα έχει στο επίκεντρο τους μαθητές. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Γι' αυτό δεν μας τρομάζουν ούτε οι απουσίες, ούτε οι απειλές. Δεν υποτασσόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε. Παλεύουμε ενωμένοι για να ανατραπούν εξάς αετράμινο. Στέλνουμε ξεκάθαρο το μήνυμα πως δεν θα τους περάσει. Όλοι και όλες μας ζυγεί για να χτίσουμε το σχολείο που μας αξίζει. Bravo!